face-to-face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο γιατρό. Θα πούμε ιδιαίτερο γιατί η εξειδίκευση του πεπτικού συστήματος, το χειρουργό πεπτικού συστήματος, είναι ο κύριος Γρηγόριος Τσιώτος. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τι κάνετε, κύριε Τσιώτο? Καλώς σας βρίσκω, πολύ καλά εσείς. Να πούμε ότι έχετε κάνει εξειδίκευση για να περνήσουμε και λίγο για το σπίτι μας στην Αμερική. Mayo Clinic of Rochester, που είναι από τα καλύτερα εξειδικευμένα, από τα top καλύτερα. Και according to US News, εξειδικεύονται και αξιολογούν τα πράγματα κάθε χρόνο. Έτσι, θέλω να μας πείτε λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, στο γαστρεντερολογικό σύστημα, στο πεπτικό σύστημα, είναι το νούμερο ένα κέντρο αναφοράς της Αμερικής. Mm-hmm. Κάθε χρόνο η US News βγάζει την αξιολόγηση σε 20 ειδικότητες όλων των νοσοκομείων της Αμερικής. Και για 13 από τις 20 ειδικότητες η Mayo Clinic είναι πρώτη. Και μία από αυτές τις 13 που είναι πρώτη είναι το πεπτικό, τα νοσήματα του πεπτικού. Οπότε ήμουν εκεί 10 χρόνια. Έτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε φυσικά για ένα σοβαρό θέμα. Η ογκολογική χειρουργία, η οποία δεν αρέσει, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να ενημερώσουμε, να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Ξεκινώντας με την ογκολογική χειρουργία, κύριε Τσιώτο, θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι όταν λέμε ογκολογική χειρουργία? Κοιτάξτε, όπως και η λέξη αναφέρει, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι είναι η χειρουργική που στοχεύει στην σωστή αφαίρεση όγκων. Και όταν λέμε όγκων, εν προκειμένου, εννοούμε τους κακοήθεις όγκους, τον καρκίνο, έτσι. Mm-hmm. Είναι δηλαδή χειρουργική καρκίνου. Βέβαια, σε ό,τι αφορά την συζήτηση που κάνουμε εμείς, εγώ δεν θα μιλήσω για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του θυροειδή, για καρκίνο, ξέρω εγώ, σε άλλα μέρη του σώματος. Θα μιλήσω για τον καρκίνο του πεπτικού. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον καρκίνο του πεπτικού. Πράγμα που είναι το αντικείμενό μου. Ακριβώς. Να τονίσουμε λιγάκι πόσο σημαντικό είναι ότι όταν κάποιος είναι ογκολόγος, χειρουργός, εξειδικεύεται στους όγκους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνει πάρα πολλά χειρουργία πάνω στον όγκο. Οπότε να εξηγήσουμε λιγάκι τι ακριβώς γίνεται στην ογκολογική χειρουργική και αν ένας γενικός χειρουργός μπορεί να χειρουργήσει τους όγκους. Κοιτάξτε, είναι πολύ σωστή ερώτηση. Μου δίνετε τη δυνατότητα να πω ορισμένα πράγματα και να αναλύσουμε μερικά πράγματα. Όπως είπατε, η ογκολογική χειρουργική, και όπως είπα και εγώ, η ογκολογική χειρουργική στοχεύει στην σωστή αφαίρεση όγκων. Δηλαδή να γίνεται μια εγχείρηση, ούτως ώστε ο όγκος αυτός να μην ξανάρθει ποτέ πίσω, να μην κάνει μεταστάσεις, ή αν έρθει, να έρθει όσο γίνεται πιο αργά στη ζωή μας μπορεί να έρθει. Αν σε ένα μέρος του σώματος έχουμε μία φλεγμονή και πρέπει να βγάλουμε αυτό το μέρος του σώματος. Καλοήθεις, κακοήθεις. Μία φλεγμονή. Απλή φλεγμονή. Καλοήθεις, δεν. Μία κολποματίτιδα στο παχιέντερο, ας πούμε. Έτσι, μία φλεγμονή. Καμία σχέση με καρκίνο. Και πρέπει να βγάλουμε αυτή τη φλεγμονή. Η εγχείρηση είναι πολύ περιορισμένη. Πάω, βγάζω φλεγμονή. Αν το ίδιο μέρος του σώματος έχει καρκίνο, η εγχείρηση είναι εντελώς διαφορετική στο ίδιο μέρος του σώματος. Για τη μετώπιση και η τεχνική και η μεθοδολογία. Τα πάντα. Mm-hmm. Οπότε κάποιος χειρουργός, ο οποίος έχει τεράστια κατά τα άλλα εμπειρία, γενικός χειρουργός, σε παθήσεις της κοιλιάς, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχει την αντίστοιχη αποτελεσματικότητα, ειδικότητα, σε όγκους της κοιλιάς. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται κατανοητό. Δηλαδή, όπως εξηγείτε, ένας που εξειδικεύεται, ένας γενικός χειρουργός που κάνει αιμορροίδες, π.χ. και κάνει πολλά περιστατικά αιμορροίδες, δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως ένας χειρουργός, ειδικά πεπτικού, που εξειδικεύεται στο πεπτικό σύστημα και παθήσει του πεπτικού συστήματος και κάνει συνέχεια όγκους. Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς και εμένα, αν μου λέγατε να κάνω μία εγχείρηση αιμορροίδων, σαφέστατα δεν θα ήμουν καθόλου τόσο καλός όσο είναι άλλοι που εξειδικεύονται σε αυτό το θέμα και λύνουν σημαντικά προβλήματα. Να το κάνετε, γιατί... Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα δεν θα θέλω. Ο ασθενής, το πρόβλημά του είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Είναι όλο του το πρόβλημα. Αν κάποιος ασθενής έχει αιμορροίδες, αυτό είναι το πρόβλημά του. Mm-hmm. Πρέπει να βρει ένα καλό χειρουργό αιμορροίδων για να λύσει το πρόβλημά του. Σωστά. Έτσι. Φυσικά δεν είμαι εγώ αυτός. Mm. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υποτιμούμε το πρόβλημα των αιμορροίδων, γιατί είναι το 100% του προβλήματος που ο κύριος με τις αιμορροίδες ή η κυρία με τις αιμορροίδες έχει. Θέλει να λύσει το πρόβλημά του ο άνθρωπος. Mm-hmm. Έτσι. Μην το υποτιμούμε αυτό. Απλώς τονίζουμε εδώ την εξειδίκευση. Πόσο σημαντική είναι η εξειδίκευση είτε σε μία πάθηση, π.χ. αυτή που αναφερθήκαμε, αιμορροίδες, ή μία life-threatening πάθηση, όπως είναι ο όγκος. Γιατί συνήθως
χωρίς να λέμε απαραίτητα τα ογκολογικά προβλήματα είναι life-threatening όλα, έτσι, μπορούν να σωθεί κάποιος, αλλά σίγουρα όταν κάποιος έχει όγκο στο πάγκρας, καρκίνο ο παγκρέατος, έχει 3% να ζήσει, το οποίο είναι πιο μικρό ποσοστιαία σε σχέση με άλλους καρκίνους. Σωστό αυτό η εξειδίκευση που λοιπόν, η μάθηση, η εκμάθηση ενός χειρουργού, γι' αυτό και λέμε τώρα, εσείς είστε χειρουργός πεπτικού. Δεν είστε ένας γενικός χειρουργός, δεν είστε γενικός χειρουργός που θα αναλάβει όλα τα άλλα. Εξειδικεύεστε, γνωρίζετε, έχετε κάνει mileage που λέμε στην ογκολογική χειρουργική. Σωστά. Και αυτό ήρθαμε να κουβεντιάσουμε σήμερα. Ήρθαμε να κουβεντιάσουμε δηλαδή το σε τι διαφέρει μία εγχείρηση αν την κάνει ένας ογκολογικός χειρουργός από την ίδια εγχείρηση αν την κάνει ένας γενικός χειρουργός. Mm-hmm. Έτσι, αυτό βασικά ήρθαμε να κουβεντιάσουμε. Γιατί ο κόσμος τι θέλει να ξέρει, θέλει να βασικά ξέρει. Βασικά να ενημερώσουμε. Να ενημερώσουμε. Η κουβέντα είναι πιο light. Εδώ ενημερώνουμε, ναι. Πληροφορούμε, λέμε. Να πει, ας πούμε, ότι κάποιος έχει έναν καρκίνο στο δεξιό του μετωπαχαίου σεντέρου. Mm-hmm. Σας λέω κάτι εύκολο και που μπορούμε να συζητήσουμε εύκολα, ας πούμε. Mm-hmm. Πώς θα διαφέρει αυτή η εγχείρηση αν την κάνει ένας ογκολογικός χειρουργός από έναν γενικό χειρουργό? Πείτε έτσι. Μας πιο συγκεκριμένα. Κοιτάξτε να δείτε. Ένας γενικός χειρουργός μπορεί να κάνει την αφαίρεση του δεξιού του μετωπαχαίου σεντέρου, να ενώσει τα δύο άκρα που έκοψε και όλα καλά. Mm-hmm. Ένας ογκολογικός χειρουργός θα την κάνει πολύ διαφορετικά την ίδια εγχείρηση. Θα την κάνει με τρόπο ώστε να έχει μεγάλη απόσταση τα κομμένα άκρα του παχαίου σεντέρου από τη θέση του καρκίνου. Να έχουμε υγιή όρια, μεγάλα υγιή όρια που λέμε. Δεύτερον, να βγάλει πάρα πολύ ιστό ο οποίος μέσα του έχει λεμφαδένες. Ποιους λεμφαδένες? Τους λεμφαδένες εκείνους στους οποίους εάν είχε γίνει μία μετάσταση εκεί θα ήτανε. Έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο αριθμός των λεμφαδένων που αφαιρεί ένας ογκολογικός χειρουργός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των λεμφαδένων που θα αφαιρέσει ένας γενικός Γιατί χειρουργός. Γιατί είναι και πείρα. Εδώ έρχεται και η εμπειρία, κύριε Τσιώτο. Πριν από την εμπειρία είναι και η εκπαίδευση, η ειδική εκπαίδευση. Σωστά. Η οποία βέβαια με την εμπειρία αναπαράγεται και επεκτείνεται. Εννοείται, μα στην Αμερική μόνο εξειδικευμένοι γιατροί κάνουν κάποια περιστατικά. Κοιτάξτε, πάνω σε αυτό που λέτε, η ογκολογική χειρουργική στην Αμερική και σε ορισμένες χώρες Ευρώπης, είναι σε κέντρα αναφοράς. Δηλαδή, ο κόσμος αποθαρρύνεται από τα μέσα ενημέρωσης να αποτανθεί σε έναν οποιοδήποτε χειρουργό για ένα ογκολογικό θέμα. Αντιθέτως, θα ενθαρρυνθεί να πάει σε ομάδες και κέντρα αναφοράς που έχουν εγνωσμένη εμπειρία μεγάλη ακριβώς τα θέματα τα ογκολογικά. Έτσι. Αυτό βλέπουμε όλο και περισσότερο. Γι' αυτό και υπάρχουν και εκπομπές σαν τη δική μας ενημερωτική, η οποία ενημερώνουμε ογκολογικά. Υπάρχουν κέντρο που ασχολούνται ειδικά ομάδες ογκολογία του μαστού. Ογκολογία όπως εδώ τώρα, παγκρέατος, παχαίος εντέρου, ύπαρ. Μια και είπατε για το μαστό, που εγώ δεν ασχολούμαι. Είναι πασίγνωστο όμως, πανελληνίως, έτσι δεν είναι, και εσείς το ξέρετε και όλος ο κόσμος το ξέρει που ακούει, ότι θα πάω σε ειδικό μαστολόγο. Ακριβώς. Είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Δεν θέλει να ακούσει τη λέξη ογκολογικό. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι οι συγκεκριμένοι χειρουργοί, άντρες, γυναίκες που έχουν μια εγνωσμένη εμπειρία στα νοσήματα του μαστού, στον καρκίνο του μαστού, ξέρουν καλύτερα από άλλους, από μένα εν προκειμένου, να κάνουν αυτή την εγχείρηση. Σωστά. Τι σημαίνει καλύτερα? Καλύτερα δεν σημαίνει μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα στο ογκολογικό τμήμα. Σημαίνει πώς να βγάλω τον όγκο και να μην μου έρθει πάλι πίσω. Να μην κάνει μεταστάσεις. Μα είναι θέμα στρατηγικής και μεθοδολογίας. Τι θα γίνει Σωστά. πρώτα. Καμία φορά είναι και ομάδα. Οι περισσότερες φορές είναι ομάδα. Αν θα πρέπει να γίνει ακτινοβολία π.χ. πριν, εγχείρηση π.χ. Καμία φορά αυτό είναι το και το σημαντικό. Αυτά... Γιατί μπορεί να ερεθιστούν άλλα πράγματα που εσείς αυτά τα μπορούμε να τα πούμε πιο ύστερα. Αλλά τώρα είμαστε στη φάση που συζητούμε την ειδικότητα. Όπως λέμε λοιπόν για τη χειρουργική του μαστού, ότι γίνεται από ειδικούς μαστολόγους, όπως λέει ο κόσμος, ειδικούς χειρουργούς μαστού δηλαδή. Κατά αντιστοιχεία ισχύει το ίδιο. Δεν μπορεί, ας πούμε, το ύπαρ να το χειρουργήσει οποιοδήποτε που δεν χειρουργεί πολλές φορές ύπαρ μέσα στον χρόνο. Να παρεμβάλλω το εξής. Κέντρο αναφοράς και ομάδα αναφοράς με διεθνή standards θεωρείται μια ομάδα η οποία κάνει μια εγχείρηση παγκρέατος, ύπατος, ισοφάγου, στομάχου πάνω από 15 με 20 φορές το χρόνο την κάθε μία. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένας αντικειμενικός προσδιορισμός του αν έχω ή δεν έχω εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν είναι απλώς έχω εμπειρία. Έχω κάνει 3.000 κύλες, άρα
αφού έχω κάνει 3.000 κύλες και είμαι άριστος στην κύλη δηλαδή. Οι 3.000 χολεκτομές, ότι ξέρω να κάνω πάγκρεας ή ξέρω να κάνω ισοφάγο ή ξέρω να κάνω με την ίδια άνεση. Θα σας πω το εξής, ότι ο καρκίνος στομάχου, ας πούμε, αν δεν έχουμε βγάλει τουλάχιστον 15 λεμφαδένες μαζί με τον καρκίνο, μαζί με το στομάχι, είναι ανεπαρκής ογκολογικά η εγχείρηση. Mm-hmm. Ναι, αλλά μας έρχονται ασθενείς με υποτροπή καρκίνου στομάχου, έτσι, με μετάστασεις από καρκίνο του στομάχου, 3, 4, 5 μήνες, ένα χρόνο μετά από την εγχείρηση. Και βλέπεις το παθοανατομικό report που έρχονται από το νοσοκομείο και λένε ότι ο χειρουργός αφαίρεσε και μετράει ο παθοανατόμος 5 λεμφαδένες. Οπότε είναι πολύ σημαντική επιλογή σε μια πρωτογενές κατάσταση. Επιλογή δηλαδή του ασθενή ή των συγγενών, γιατί συνήθως και αυτοί επιλέγουν μαζί και αυτοί γίνονται μια ομάδα που θα πάνε, για να πάνε στο σωστό χειρουργό. Και πιθανόν εδώ βλέπουμε ότι ενημερωτικά και μόνο πρέπει να πάνε σε εξειδικευμένο χειρουργό πεπτικού για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια. Η πρώτη εγχείρηση έχει κομβικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η υγεία του ασθενή. Μια και είπα για τον καρκίνο του στομάχου και για το θέμα της πρώτης εγχείρησης. Οι λεμφαδένες οι οποίοι πρόκειται να πειραχτούν αν ο καρκίνος του στομάχου πάει σε λεμφαδένες, mm-hmm. είναι γύρω από την αορτή. Είναι ένα πολύ κρίσιμο αγγείο, το πιο κρίσιμο αγγείο του σώματος, και αν δεν υπάρχει ειδική εμπειρία, ειδική εκπαίδευση, ειδική εμπειρία, θα ξαναπώ τη λέξη, mm-hmm. στην χειρουργική της περιοχής αυτής, η τάση ενός χειρουργού είναι να αποφύγει αυτή την περιοχή, γιατί φοβάται, είναι επικίνδυνο και έχει δίκιο. Mm-hmm. Και έχει δίκιο. Σωστά. Για να πας εκεί πρέπει να ξέρεις πώς να πας. Είναι σαν να θες να οδηγήσεις ένα γρήγορο αυτοκίνητο με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Πρέπει να ξέρεις πώς να το κάνεις. Mm-hmm. Πρέπει να σου έχουν πει πώς να το κάνεις. Πρέπει να το έχεις κάνει σιγά-σιγά. Να το έχεις πάει στα 200, στα 250, να φτάσεις 300. Κατά αναλογία, και ίσως το παράδειγμα να μην είναι καλό, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Και το χέρι του χειρουργού είναι το έμπειρο. Πρέπει κανείς να έχει την εμπειρία, την άνεση, να το πω έτσι, αλλιώς, mm-hmm. να κατευθυνθεί σε αυτές τις περιοχές και να τις απογυμνώσει από τους λεμφαδένες. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε λεμφαδενικούς καθαρισμούς. Πάμε λοιπόν σε έναν χειρουργό και κάνουμε, που δεν έχει αυτή την εμπειρία, να κάνουμε μια εγχείρηση στομάχου για καρκίνο, έτσι. Και βγάζει 5 λεμφαδένες. Τι σημαίνει? Ότι οι άλλοι 15-20 έχουν μείνει πίσω. Έτσι δεν είναι? Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε αφήσει καρκίνο πίσω, αν δεν έχουμε βγάλει όλους τους λεμφαδένες. Αυτό είναι μια ανεπαρκής εγχείρηση. Αυτό προδιαθέτει αμέσως στη γρήγορη επανεμφάνιση, στην υποτροπή, στη μετάσταση. Αυτό είναι που παίζει τεράστιο ρόλο στην ογκολογική χειρουργική. Η ριζικότητα της ογκολογικής εγχείρησης, η ριζικότητα. Και η ριζικότητα μετριέται με τον αριθμό των λεμφαδένων και με τα όρια. Εσείς με την πείρα σας, κύριε Τσιώτο, γιατί βλέπετε καθημερινά περιστατικά, είτε καρκίνο παγκρέατος, είτε ύπαρ, είτε παχαίος εντέρου, γενικά διάφορα και στομάχι, όλα αυτά τα οποία είναι λίγο πιο δραματικά σε σχέση με μια πιο light με τα συνήθεια. Πάθη, ακριβώς. Πώς βλέπετε, τώρα ενημερώνονται περισσότερο ο κόσμος, δηλαδή έρχονται σε εσάς και έχουν ψαχτεί που λέμε, κοιτάξτε, έχουν ενημερωθεί πλέον? Θα σας πω, το διαδίκτυο παίζει ένα πολύ καλό ρόλο. Mm. Βέβαια στο διαδίκτυο πρέπει να έχουμε και διάκριση, δηλαδή πού δίνουμε βάρος, γιατί υπάρχουν όλα στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας πω στο διαδίκτυο ότι κάνω αιμορροίδες, ας πούμε, και να πω, βρήκατε τον κύριο Τσιώτο να κάνει αιμορροίδες. Αν όμως ψάξετε καλύτερα, θα δείτε ότι υπάρχουν άλλοι που κάνουν αιμορροίδες χιλιάδες περιστατικά και γράφουν για αυτό το πράγμα για 4, 5, 10 χρόνια. Mm-hmm. Προφανώς ο κύριος Τσιώτος, όταν σας λέει ότι κάνει αιμορροίδες, δεν σας λέει αλήθεια. Ένα καρκίνο όταν, μαστού, σε σύγκριση με τον άλλον, τον συνάδελφο, ο οποίος έχει ένα track record, το λέμε αυτό στην Αμερική, 10 ετών με χιλιάδες ασθενείς. Κατά αναλογία λοιπόν και κατά αντιστοιχεία. Ναι, αλλά σίγουρα έχουν επιλέξει και πάρα πολλοί γιατροί, ίσως είναι λίγο πιο παλαιομοδίτικοι, να μην έχουν βγει και στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια και να έχουν επιλέξει τον ΑΒ λόγο, γιατί έτσι είναι χρόνια μέσα στη χειρουργική και τώρα λίγο έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι και το διαδίκτυο. Και να είναι λίγο πίσω σαν track record, από άποψη track record όταν λέμε δημοσιευμένο, έτσι. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν και περιστατικά που γνωρίζουμε, ο π.χ. χειρουργός έχει κάνει τόσα περιστατικά και δεν βλέπουμε, πάμε στο διαδίκτυο και απλώς βλέπουμε
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Κάθε τι έχει τα υπέρ του και τα κατά του. Κάθε τι έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Mm-hmm. Προσπαθούμε όμως σε μια κοινωνία όπως είμαστε σήμερα, του 2017, που είναι πολύ πιο. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη. Έτσι, νομίζω ότι έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να μάθουμε. Έτσι, πολύ καλύτερα. Τώρα, αν κάποιος επιλέξει να μην δημοσιοποιεί το τι κάνει, αυτό είναι ένα δικό του θέμα. Αλλά θα έλεγα το εξής, ότι ο ένας τρόπος να δει κάποιος τη δημοσιοποίηση του τι κάνει, είναι, θα λέγαμε, εγωιστικός. Κοίταξε τι κάνω εγώ, ας πούμε. Ο άλλος Όχι, τρόπος, αλλά είναι ενημέρωση. Αυτό θέλω να πω. Δεν ο άλλος είναι τρόπος, ο άλλος τρόπος είναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι ο άλλος τρόπος είναι ενημέρωση των ανθρώπων. Κοίταξε να δεις, αυτά συμβαίνουν, αυτά μπορούν να γίνονται, αυτά πρέπει να γίνονται. Έτσι. Δηλαδή, επανερχόμενος λοιπόν σε αυτό που είπα πριν, υπάρχει πρόσβαση στην πληροφορία σήμερα. Οι δημοσιεύσεις μας. Mm-hmm. Δημοσιεύσεις μας σε επιστημονικά περιοδικά. Υπάρχουν site που λένε τι έχουμε δημοσιεύσει. Ας πούμε, εγώ έχω πάρα πολλές δημοσιεύσεις στο πάγκρεας. Αυτό συγκρίνεται αντικειμενικά πλέον Σωστά. με κάποιον άλλον ο οποίος δεν έχει. Σωστά. Μα γι' αυτό βρισκόσαστε και στο face to face. Σας είχαμε ερευνήσει, κύριε Τσιόδη. Κάποιος άλλος. Έχουμε επιλέξει έχει... και εμείς εσάς να έρθετε εδώ, γιατί ξέρουμε ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το πεπτικό σύστημα. Υπάρχουν λοιπόν αντικειμενικές προϋποθέσεις. Υπάρχουν τα chat rooms. Mm-hmm. Θα λέγαμε μετάφραση, στα ελληνικά θα λέγαμε μια μετάφραση δωμάτιο επικοινωνίας, συζήτησης, που είναι ένας διαδικτυακός τόπος όπου συνευρίσκονται άνθρωποι με κοινό ενδιαφέρον. Εν προκειμένου, η γιαγιά μου έχει καρκίνο του στομάχου, η θεία μου έχει καρκίνο του στομάχου. Πάω λοιπόν σε ένα chat room και κοιτάω τι λένε μέσα εκεί άνθρωποι που έχουν το ίδιο πρόβλημα στο περιβάλλον τους και τι εμπειρίες αποκόμισαν από τη δική τους έρευνα ο καθένας. Mm. Κάποιος πήγε σε 5 γιατρούς, κάποιος πήγε σε άλλους 3, κάποιος πήγε σε άλλους 5. Άρα αμέσως βρήκαμε 15 γιατρούς, ας πούμε, που έχουμε εμπειρίες από αυτούς, έμεσα. Mm. Και έτσι μπορούμε να επιλέξουμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι να κατευθυνθεί κανένας. Το ζήτημα είναι όμως, επανέρχομαι, η σωστή επιλογή της πρώτης εγχείρησης, η σωστή διεξαγωγή της πρώτης εγχείρησης, να είναι ριζική. Είναι κομβικό αυτό το σημείο της επιλογής και σίγουρα πάνω στον πανικό τους ο κόσμος, γι' αυτό είμαστε και στην εκπομπή μας εδώ ενημερωτικά, να πούμε πόσο σημαντικό είναι και να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί πάνω στον πανικό πολλές φορές παίρνουν γρήγορες αποφάσεις, γρήγορες κινήσεις και πιθανόν αυτές να μην είναι και καλύτερες σε μια τέτοια κατάσταση. Πολλές φορές είναι εξορισμού λανθασμένες. Σας πω ένα παράδειγμα πρόσφατο, όταν μια κυρία την έφερε ο γιος της και είπε ο γιος ότι είχα πάει στον τάδε γιατρό επειδή μου το είπε ο βουλευτής της περιοχής μου. Mm-hmm. Προφανώς δεν ζούμε στη δεκαετία του 50 και του 60. Θα έπρεπε να σκεφτόμαστε καλύτερα. Βέβαια. Μα δεν είναι κριτήριο Έτσι. η θέση κάποιου. Συνήθως κριτήριο είναι, όπως είπατε και εσείς για τα chat rooms, η σπουδαιότητα του chat rooms είναι ότι έχουμε ένα περιστατικό και μπορεί να έχουμε και ένα το ίδιο περιστατικό κάπου σε ένα άλλο σημείο και πιθανόν και άλλο σημείο του κόσμου. Έτσι όπως στο Harvard και στο Mayo Clinic υπάρχουν team που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη πάθηση. Έτσι συγκρίνουμε. Ο τάδε ασθενή σε αυτή την ηλικία, male, ασθενικού. Αρσενικό, ηλικία, έχει όλα αυτά. Εκείνο το περιστατικό, πάλι αυτά και συγκρίνονται. Γιατί όταν συγκρίνονται και έτσι προχωράει και η χειρουργική στη συγκεκριμένη ειδικότητα και εξειδίκευση, γιατί βλέπουμε ότι συγκρίνονται πλέον τα πράγματα. Δεν είναι things black and white, υπάρχουν και gray areas και αυτά τα gray areas κυρίως, αναλύονται. Κυρίως προχωρεί και επεκτείνεται η αποτελεσματικότητα των εγχειρήσεων Ακριβώς. που έχει ένα καλό μία καλή αντανάκλαση, καλύτερη και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τους ανθρώπους που έχουν ένα τέτοιο πρόβλημα. Σωστά. Τώρα, οι διαφορές αυτές βρίσκονται μόνο στη χειρουργική τεχνική ή να τα πούμε όλα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο χειρουργική τεχνική. Είναι και άλλα πράγματα. Θέλω να επιμείνω λίγο στη τεχνική. Η ριζικότητα είναι μείζον θέμα. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Έρχονται πολλοί ασθενείς και λένε πήγα στον τάδε χειρουργό, με καθάρισε. Με καθάρισε και διαβάζεις. Με καθάρισε, καθάρισε τον όγκο. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ ευρέως από τον κόσμο. Και ίσως τον λένε και κάποιοι γιατροί, σε καθάρισα, ξέρω εγώ, όλα καλά. Και βλέπεις τώρα την βιοψία, την ιστολογική, και λέει ότι έχει αφαιρέσει 5 λεμφαδένες. Mm-hmm. Ή 6 ή 7. Που όπως είπαμε πριν είναι απολύτως ανεπαρκές. Πριν από ένα μήνα ήρθε μια κυρία με ιστορικό καρκίνου παχαίως εντέρου, που ένα χρόνο μετά την εγχείρηση έκανε μετάστασης στο σηκώτη. Εμείς βγάλαμε το τμήμα του ύπατος, του σηκωτιού που ήταν προσβεβλημένο από τη μετάσταση. Mm-hmm. Αλλά διαβάζοντας την ιστολογική εξέταση, βλέπεις ότι είχε βγάλει ο χειρουργός 7-8 λεμφαδένες.
Ενώ έπρεπε. Έπρεπε τουλάχιστον 15-20. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μερικές φορές δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ιατρογενώς να μην πάνε καλά κάποια περιστατικά ή να πάνε λιγότερο καλά από θα μπορούσαν. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό το λένε οι επιστημονικές εταιρείες ογκολογικές, οι οποίες λένε ότι κάτω από 15 λεμφαδένες είναι ανεπαρκής μια ογκολογική εγχείρηση. Οπότε ποσοστό αυτών, δηλαδή υπάρχει ένα κριτήριο το οποίο λέμε σίγουρα πρέπει να βγει. Υπάρχουν ένα golden standard που λέμε σε τέτοια πράγματα, ότι πρέπει να βγουν 15 π.χ. Συγγνώμη που θα το ξαναπώ πάλι για την Αμερική, αλλά στα μεγάλα κέντρα της Αμερικής επιβάλλεται να δημοσιεύει το κέντρο αυτό πόσα περιστατικά έκανε, ποιος ήταν ο αριθμός των λεμφαδένων, ο μέσος όρος που βγήκε στα περιστατικά του παχαίου σεντέρου, του ορθού, του παγκρέατος, και αυτό είναι συγκρίσιμο μέγεθος πλέον. Mm-hmm. Δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύονται στο ίντερνετ αυτά. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί, να ψάχνει λίγο περισσότερο. Όχι που μου είπε ο ξάδερφός μου ή ξέρω εγώ κάποιος που ξέρει κάποιον κλπ. Μόνο όταν πιο στοχευμένη έρευνα. Να σας ρωτήσουμε κάτι, κύριε Τσιόδο, θεωρείτε τον εαυτό σας επιθετικό χειρουργό? Γιατί σίγουρα ένας καρκίνος υπάρχει και η ιδιοσυγκρασία και του ίδιου του χειρουργού. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζετε, είναι συντηρητικός, είναι επιθετικός, είναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που με ρωτάτε είναι μια καλή ερώτηση, αλλά είναι πολύ βαθύτερη από αυτό που επιφανειακά φαίνεται. Επιθετική χειρουργική ποια είναι? Επιθετική χειρουργική δεν είναι η τραυματική χειρουργική. Εμάς οι περισσότεροι ασθενείς μας δεν παίρνουν μετάγγιση αίματος όταν χειρουργούμε τόσο μεγάλα περιστατικά. Ελάχιστοι πάνε στην εντατική μονάδα. Οι περισσότεροι δεν πάνε με τόσο μεγάλα χειρουργία, ισοφαγεκτομές, παγκρεατεκτομές. Άρα λοιπόν η επιθετική χειρουργική που κάποιος θεωρεί ταυτόσιμη με την τραυματική χειρουργική, με χειρουργική που έχει κόστος στον οργανισμό, όχι, δεν είμαστε έτσι επιθετικοί. Πώς είμαστε επιθετικοί όμως? Στα δικά μας τα παρασκευάσματα έχουμε 25, 30, 35 λεμφαδένες. Με αυτήν την έννοια, ναι, είμαστε επιθετικοί, είμαστε ριζικοί. Mm-hmm. Σκελετοποιούμε και απογυμνώνουμε την περιοχή από τις πιθανές περιοχές μετάστασης. Προληπτικά. Ναι, και αυτό όμως πάλι όμως είπατε ότι είναι βασισμένο πάνω σε μία μελέτη. Πάνω σε μια γενική μελέτη. Αυτή είναι η χειρουργική. Άρα, αυτό δεν είναι ρίσκος. Είναι already information that is given. Ναι, δεν είναι εύκολο να γίνει πάντα, ξέρετε. Όχι, σίγουρα. Να υλοποιηθεί. Είναι και το χέρι του χειρουργού. Το δεύτερο θέμα της επιθετικότητας είναι και κάτι άλλο. Ξέρετε, αν κάποιος δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει την εκπαίδευση αυτή, σίγουρα, πολλά πράγματα θεωρούνται πέραν των ορίων. Mm-hmm. Όταν όμως προσωπικά ήμουν στη Mayo Clinic τόσα χρόνια και αυτό ήταν καθημερινό, τότε πλέον αυτή η απογύμνωση των περιοχών από τους λεμφαδένες ήταν καθημερινή πρακτική. Έτσι εκπαιδευτήκαμε. Έτσι βλέπαμε τους μεγαλύτερους από εμάς να το κάνουν. Οπότε μπήκε το υψηλό αυτό στάνταρτ, μπήκε μέσα μας, απλώς επειδή ήμασταν εκεί. Οπότε τώρα κάποιος άλλος αυτό μπορεί να το βλέπει επιθετικό. Δεν είναι επιθετικό, εξαρτάται με το συγκρίνεις. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, αν το στάνταρτ του μέρους που εκπαιδεύτηκες είναι να βγάζεις 5 λεμφαδένες, αν εσύ πας και βγάλεις 25, αυτό είναι τρομερά επιθετικό. Όταν όμως βγάζουν 25, το 25 το δικό σου είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Έχει η λέξη επιθετικότητα λοιπόν, ναι, είμαστε επιθετικοί με την έννοια ότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα ογκολογικά, αλλά όχι, δεν είμαστε επιθετικοί με την έννοια της τραυματικότητας. Σίγουρα, εσείς έχετε ήδη ένα plus από πάνω, είναι ότι κάνετε πάρα πολλά περιστατικά. Ένας άνθρωπος που κάνει πάρα πολλά περιστατικά μπορεί να διαχειριστεί σίγουρα πολύ καλύτερα μια κατάσταση οποιαδήποτε κρίση είναι. Π.χ. πάτε σε ένα χειρουργείο, δεν πάτε με το φόβο, τον ίδιο φόβο όταν έχετε χειρουργήσει μόνο 3 τέτοια περιστατικά το χρόνο. Έτσι, έχετε την πείρα πλέον, ξέρετε να αντιμετωπίσετε, αν κάτι δεν πάει καλά, αν μετάγγιση, οτιδήποτε, η θρόμωση, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Εσείς το ξέρετε. Γι' αυτό και να επαναλάβω με την αφορμή που μου δίνετε ότι ομάδα και κέντρο αναφοράς μπορεί να ονομάζεται μια ομάδα και ένα κέντρο μόνο εάν σε συγκεκριμένα δύσκολα περιστατικά, απαιτητικά, υπερβαίνει τα 15-20 τέτοια χειρουργία το χρόνο. Αλλιώς δεν μπορεί να ονομαστεί κέντρο αναφοράς ή ομάδα αναφοράς με τα διεθνή στάνταρτς. Ναι, αλλά έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ο πληθυσμός όμως δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή στην Ελλάδα ή και στην Αθήνα έχουμε μικρότερο πληθυσμό σε σχέση
με κάπου άλλο. Αυτό συγκρίνεται μόνο στην Ελλάδα, όχι, το λέμε. Όχι, τα διεθνή κέντρα αναφοράς έχουν αντικειμενικούς και συγκεκριμένους όρους. Δεν λέει ότι αν είσαι σε μια μικρή πόλη το νούμερο του 15-20 πέφτει στο 3-4, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αν κάνω 3-4 παγκρεατεκτομές το χρόνο, δεν έχω την άνεση να χειριστώ την περιοχή του παγκρέατος, όχι μόνο εγώ, η ομάδα μου, η βοηθή μου, οι συνεργάτες μου, ο αναισθησιολόγος, όλοι την ίδια άνεση με το να είχα 15 με 20. Σίγουρα. Αυτό είναι αντικειμενικός όρος, αντικειμενικό προαπαιτούμενο, διεθνώς ισχύει αυτό. Έχουμε φτάσει όμως στο σημείο να πούμε ότι έρχονται από άλλες χώρες, σε εμάς έρχονται. Ευρώπης, σε εμάς έρχονται. Εδώ στην Αθήνα, από στην Ελλάδα. Από την Νότια Ευρώπη, από την Νότια Ανατολική θα έπρεπε να πω Ευρώπη, έρχονται σε εμάς ασθενείς για τέτοια χειρουργία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι και η Ελλάδα, ειδικά σε κάποια κομμάτια, μια χειρουργική είναι του πεπτικού συστήματος. Είναι μια σοβαρή, και τι εννοούμε σοβαρή, όχι ότι οι άλλες δεν είναι, δηλαδή μια αρθροπλαστική ισχύου ή γόνατος, και αυτό είναι εξίσου για την ποιότητα της ζωής ενός ανθρώπου. Αλλά εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε life-threatening situations, δηλαδή μια κατάσταση, μια περίπτωση που ο ασθενής μπορεί να. Δεν είναι μόνο η δική μας ειδικότητα στην οποία έρχονται από άλλες χώρες. Έρχονται σε πολλές άλλες ειδικότητες, να ξέρετε. Και αυτό που λέμε για τη χώρα μας, έτσι, με μια διάθεση υποτίμησης, δεν ισχύει τόσο. Αλλά και πάλι εξατομικεύονται τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες κάνουν ρομποτική προστατεκτομή, έτσι, μια ειδικότητα που δεν είναι δική μου, εννοείται, που έρχονται από άλλες χώρες για να κάνουν αυτή τις εγχειρήσεις κόσμο σε αυτές τις ομάδες. Ή εγχειρήσεις καρδιάς, πάρα πολύ εξειδικευμένες, με ανοιχτή χειρουργική ή με μη επεμβατική, με μη ανοιχτή χειρουργική, με την πνευματική ακτινολογία που γίνονται. Και δεν γίνονται σε άλλες χώρες. Και έρχονται από αυτές τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να το κάνουν σε εμάς. Σε εμάς, λέω, στην Ελλάδα εννοώ. Σωστή. Έτσι, δεν είναι μόνο η δική μας ειδικότητα αυτή. Έτσι, συμφωνούμε απόλυτα. Να πούμε πόσο σπουδαία και σημασία έχει όταν η στρατηγική είναι κατάλληλη. Δηλαδή, όταν είναι να αντιμετωπιστεί ένας καρκίνος, οποιοδήποτε του πεπτικού συστήματος, παγκρέατος, ύπαρ, στομαχίου, όλα αυτά. Πείτε μας το team. Εσείς είστε η ομάδα, αλλά δεν πάβετε να είστε ο leader, ο αρχηγός του team. Θα ακούσετε τον ακτινοθεραπευτή, θα ακούσετε τον αγιοχειρουργό πιθανόν και όλοι οι άλλοι που συμμετάσχουν στο team σας. Καταρχήν, από τι αποτελείται η ομάδα σας? Κοιτάξτε, η άμεση ομάδα είναι οι δύο άμεσοι συνεργάτες στη χειρουργική πράξη, έτσι, στη χειρουργική κλινική, ας πούμε, οι δύο άμεσοι συνεργάτες που κάνουν τα χειρουργία μαζί. Από εκεί πέρα όμως είναι η αναισθησιολόγος μας, η οποία ήμασταν στη Mayo Clinic μαζί πάρα πολλά χρόνια και είμαστε πλέον μια ομάδα πάρα πολύ δεμένη. Ας πούμε, είπα προηγουμένως ότι ελάχιστοι ασθενείς μας με μεγάλα χειρουργία πάνε στην εντατική. Αυτό δεν είναι μόνο δική μου και δική μας, δικό μας επίτευγμα, είναι και επίτευγμα και της αναισθησιολογικής ομάδας, εννοείται. Πριν πάμε όμως στο χειρουργείο, έχουμε τους ογκολόγους, τους ακτινοθεραπευτές, τους γαστρεντερολόγους κλπ. Οι οποίοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε ορισμένα σημεία της εξέλιξης της νόσου. Επειδή μου είπατε προηγουμένως, μιλήσατε για τη λέξη στρατηγική, αναφέρετε τη λέξη στρατηγική και μιλήσατε για την τεχνική προηγουμένως. Η τεχνική είναι ο ένας από τους θεμελιώδεις παράγοντες του να πάει καλά μια ογκολογική εγχείρηση. Ο άλλος είναι ακριβώς στρατηγική. Τι εννοώ στρατηγική? Ξέρουμε σήμερα ότι πάρα πολλές φορές, ανάλογα με το όργανο που χειρουργούμε και ανάλογα με το στάδιο της νόσου που έρχεται η διάγνωση, είναι και διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι και διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να πρέπει να γίνει εγχείρηση, αλλά μπορεί να μην πρέπει να γίνει τώρα, πρέπει να γίνει σε 3 μήνες, αφού πρώτα έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία για συρρήγνωση του όγκου. Ή πρώτα χημειοθεραπεία για να προληφθούν μεταστάσεις και μετά να γίνει εγχείρηση. Εδώ υπάρχει, επιτρέψτε μου να πω, ένας χειρουργικός σοβινισμός, να το πω έτσι, από μερικούς συναδέλφους μας χειρουργούς, οι οποίοι ακόμα κινούνται με την νοοτροπία του 80, του 70 ενδεχομένως, ότι ο χειρουργός, ξέρετε, κόβει, ράβει και είναι το αφεντικό. Δεν είναι το αφεντικό. Είναι το απαραίτητο μέρος ενός πολυπληθούς team ανθρώπων, οι οποίοι σε ογκολογικό συμβούλιο αποφασίζουν ο συγκεκριμένος ασθενής με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα ήταν σωστό να πάει χειρουργείο αύριο το πρωί ή σε 3-4 μήνες, αφού πρώτα προηγηθεί το ένα και το άλλο. Δηλαδή, υπάρχουν, σήμερα γνωρίζουμε ότι από ένα στάδιο και πέρα, έτσι, ο καρκίνος του ισοφάγου δεν πρέπει να πηγαίνει στο χειρουργείο. Πρέπει πρώτα να κάνουμε χημειοθεραπεία.
και μετά να πάμε χειρουργείο. Τότε το χειρουργείο είναι πιο αποτελεσματικό. Φέρνει καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Αν είναι να γίνει μια υποτροπή ή δεν έρχεται ποτέ ή έρχεται πάρα πολύ αργότερα από το πότε θα ερχόταν αν δεν είχε προηγηθεί αυτή η χημειοθεραπεία. Mm. Τι είναι καλύτερο λοιπόν για τον ασθενή μας, αυτό δεν είναι. Έτσι. Δεν είναι ο σοβινισμός ο χειρουργικός. Βέβαια, ο χειρουργός πρέπει να είναι ικανός να κάνει, όπως λέω, όπως είπα πριν, πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό κλπ. Η επιθετικότητα του χειρουργού δεν πρέπει να εξαντλείται στο να δείξει πόσο καλύτερος είναι από τους συναδέλφους του, των άλλων ειδικοτήτων, αλλά στην πράξη τη χειρουργική καθεαυτή. Στον καρκίνο του ορθού. Στον καρκίνο του ορθού, πόσες φορές σήμερα γλιτώνουμε αυτό που λέει ο κόσμος, την παραφύση νεύρα, λόγω της προηγηθήσης χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Έτσι, το βλέπουμε όλο και περισσότερο αυτό. Πόσες φορές βλέπουμε στον καρκίνο του παγκρέατος να ανεγχείρητοι καρκίνοι να μετατρέπονται σε εγχειρήσιμους, αφού προηγουμένως έχουμε κάνει σωστές παρεμβάσεις. Και μετά πάμε σε επιθετικό χειρουργείο. Σωστά. Έτσι, η στρατηγική λοιπόν, το timing της εγχείρησης, η επιλογή της στρατηγικής, τεράστια σημασία. Η στρατηγική όμως χρειάζεται, ξέρετε, μια, τρέψτε μου τη λέξη, ταπεινότητα. Δηλαδή να πούμε ναι, δεν είναι σωστή η χειρουργική αυτή τη στιγμή, πρέπει να γίνει μετά. Έτσι, όχι σοβινισμός λοιπόν. Έτσι. Υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε μεταξύ σας το τι? Δηλαδή, λέτε, μήπως αυτό εκείνο. Εννοείται. Ή στο τέλος τα βρίσκεται τέλος πάντων, γιατί αναγκαστικά μόνο έτσι θα γίνει. Εννοείται. Η διαφωνία όμως είναι επί επιστημονικών δεδομένων. Δηλαδή, τι εννοώ διαφωνία? Με επιχειρήματα. Εννοώ ότι αυτός ο ασθενής με αυτά τα χαρακτηριστικά εμπίπτει σε αυτή τη μελέτη την κλινική που μας δείχνει αυτό ή εμπίπτει σε εκείνη την κλινική μελέτη που έχει δημοσιευτεί, που μας δείχνει κάτι άλλο. The end of the day, όμως, εσείς είσαστε ο leader της ομάδας, ο οποίος θα αποφασίσει λίγο πολύ με τα δεδομένα και όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει για μία. Είναι σαν μία υπόθεση. Ναι, αλλά έχω μάθει να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω αποφασίσει να σέβομαι. Έτσι. Με βάση την προσωπικότητα της. Εννοείται ότι έχετε επιλέξει και την ομάδα σας ή και εκείνοι έχουν επιλέξει εσάς. Είναι μια επιλογή. Τέλος πάντων, θέλουμε να δουλεύουμε μαζί, γιατί ο ένας εκτιμάει τις γνώσεις και τον τρόπο χειρισμού κάθε πάθησης. Εκτιμώ, βέβαια, δεν σημαίνει απλώς εκτιμώ. Εκτιμώ σημαίνει ότι και. Σημαίνει και ότι αναγνωρίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχει δίκιο εκείνος και όχι εγώ, έτσι. Μα αυτό είναι και θαυμασμός. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι με τον κύριο Τσιώτο, τον οποίο το θαυμάζουμε. Face to face μαζί σας. Σήμερα είμαστε εδώ στο face to face. Με δεν μιλάμε για ευχάριστα θέματα, αλλά ποια πάθηση μπορεί να είναι ευχάριστη? Καμία απολύτως. Έχουμε καλεσμένον τον χειρουργό πεπτικού, το Mayo Clinic, τον κύριο Τσιώτο. Γρηγόρη Τσιώτος, λοιπόν, έχετε κάνει εξειδίκευση Mayo Clinic of Rochester, Minnesota. Να το τονίσουμε αυτό. Ένα από τα πιο σπουδαία εξειδικευμένα κέντρα μάθησης πάνω στο θέμα μας. Σωστά. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτό? Θέλω να πω ότι είναι το κέντρο αναφοράς της Αμερικής. Όταν ο πρόεδρος Ρίγκαν, παραδείγματος χάρη, είχε καρκίνο του παχαίους εντέρου, δεν πήγε ούτε στο Memorial, ούτε στη Βοστόνη, ούτε πουθενά. Mm-hmm. Πήγε στη Mayo Clinic. Έτσι. Η Νάνση Ρίγκαν, η σύζυγος, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Θα μπορούσε να είχαν πάει οπουδήποτε. Έτσι. Παραδείγματα. Όλα αυτά τα παραδείγματα τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί όχι όλος ο κόσμος έχει τον τρόπο, ίσως και τα χρήματα, να επιλέξουν που θέλουν να πάνε. Αλλά σίγουρα, λόγω των ερευνών, λόγω των περιστατικών, λόγω όλων αυτών, υπάρχουν αυτά τα οποία τα γνωρίζει όλος ο κόσμος, αντικειμενικά πλέον. Πάμε να μιλήσουμε για διάφορα παραδείγματα του πεπτικού συστήματος. Εσείς καθημερινά το βιώνετε, είναι η ζωή σας πλέον και η ζωή κάθε χειρουργού, αλλά η ζωή σας να βιώνετε αυτά τα δύσκολα περιστατικά. Θέλετε να μας πείτε κάποια παραδείγματα? Κοιτάξτε, θα σας έλεγα πώς εφαρμόζονται οι αρχές της ριζικής τεχνικής, της τεχνικής δηλαδή της ριζικής αφαίρεσης λεμφαδένων, ευρέα όρια εκτομής κλπ. Αφενός, αφετέρου, το timing που λέγαμε και τη στρατηγική, τι πρέπει να προηγείται και πότε, σε διάφορα όργανα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα ξέρουμε ότι στο παχιέντερο, το οποίο πολλές φορές ο καρκίνος έχει ήδη κάνει μετάσταση στο ύπαρ, στο σηκώτη, τη στιγμή της διάγνωσης. Δηλαδή, έχουμε έναν κύριο ή κυρία, ο οποίος έχει καρκίνο παχιού εντέρου και συγχρόνως έχει υπατικές μεταστάσεις. Τι γινόταν μέχρι τώρα, δυστυχώς ακόμα από πολλούς? Πάνε χειρουργούν το παχιού εντέρου και λένε μετά θα πάρεις χημειοθεραπεία για το σηκώτη. Έτσι. Αυτό πλέον ξέρουμε ότι είναι λάθος. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Ξέρουμε ότι είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Είναι λάθος διότι η μακροπρόθεσμη πρόγνωση, η ζωή δηλαδή του ασθενή, δεν εξαρτάται από τον καρκίνο με εντόπιση στο παχύ έντερο. Σωστά. Εξαρτάται από την μετάσταση που έχει κάνει στο ύπαρ.
που σημαίνει ότι αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος, το κρίσιμο, το, την κρίσιμη βαρύτητα στην εξέλιξη της υγείας του και της ζωής του. Άρα λοιπόν τι κάνουμε. Δεν χειρουργούμε το παχύέντερο όπως κάνουν πολλοί ή γινόταν παλιότερα. Δίνουμε πρώτα χημειοθεραπεία με στόχευση το ύπαρ, το οποίο θα βελτιώσει και το παχύέντερο και μετά πάμε και κάνουμε μια εγχείρηση που αφορά και την πρωτοπαθή νόσο του παχαίου εντέρου. Έτσι, αφαιρούμε δηλαδή το μέρος αυτό, αλλά αφαιρούμε και τις μεταστάσεις στο ύπαρ. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι μια αλλαγή στρατηγικής, μια αλλαγή παραδείγματος που λέμε, έτσι. Στον ισοφάγο, καρκίνος του ισοφάγου. Ο καρκίνος του ισοφάγου είναι κάτι που αυξάνεται με τον καιρό. Και σήμερα, με την προεγχειρητική χημειοθεραπεία, καθιστούμε εγχειρήσεις ισοφάγου που ήταν, μάλλον, περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο του ισοφάγου που ήταν εγχείρητοι, εγχειρήσιμους, και όχι μόνο αυτό, με ριζικές εγχειρήσεις, με μεγάλους λεμφαδενικούς καθαρισμούς, έχουμε επιβιώσεις πάρα πολύ μακρές που δεν τις συναντούσαμε παλιότερα. Σωστά. Στον καρκίνο του παγκρέατος, αν και μπορούμε να μιλήσουμε πιο ειδικά σε λίγο. Στον καρκίνο του ύπατος, το μεταστατικό καρκίνο του ύπατος. Σήμερα έχουμε τεχνικές πάρα πολλές, όχι μόνο την υπατεκτομή, γιατί το ύπαρ αναπλάθεται, αναγεννάται δηλαδή. Αλλά και ακόμα και αν δεν το βγάλουμε ή μέρος του σηκωτιού που δεν μπορούμε να βγάλουμε, έχουμε βγάλει το μισό σηκώτη ή μεταστατική νόσο και το άλλο μισό έχει μεταστάσεις. Τι θα κάνουμε. Έχουμε τεχνικές στις οποίες σκοτώνουμε, να το πούμε σε εισαγωγικά αυτό, τις μεταστάσεις του ύπατος που μένουν. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές τεχνικές, πάρα πολλούς τρόπους στρατηγικής αντιμετώπισης, πολλά όπλα. Και κυρίως έχουμε μία πολύ καλύτερη κατανόηση του ογκολογικού φαινομένου και της εξέλιξής του ανά όργανο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε το σωστό τρόπο για το σωστό ασθενή. Σωστό. Και βέβαια αυτό διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Έτσι, κάθε ασθενή έχει δικά του χαρακτηριστικά. Είναι εξειδική. Δεν υπάρχει διάφορα. Μία, επιτρέψτε μου τη λέξη, τσελεμεντές. Έτσι, εξατομικεύονται τα πράγματα, σαφέστατα. Γιατί η συνταγή είναι διαφορετική για κάθε πάθηση και ανάλογα. Ο καθένας έχει και φυσικά ένα αρσενικού γένους, θηλυκού γένους. Πάλι και αυτό είναι ένας παράγοντας που θα αντιμετωπιστεί κάποιος. Όλα παίζουν ρόλο. Τώρα, στο καρκίνο του ύπατος, θέλετε να μας πείτε αυτό πώς αντιμετωπίζεται και αν υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Κοιτάξτε, ο πιο συχνός καρκίνος ύπατος στον ελληνικό χώρο είναι ο μεταστατικός καρκίνος. Δηλαδή, όχι ο πρωτοπαθής καρκίνος. Σε ανθρώπους που είναι αλκοολικοί, έχουν υπατήτιδα Β ή C, συνήθως είναι ο μεταστατικός. Από καρκίνο του μαστού, από καρκίνο του παχαίου εντέρου. Στο μεταστατικό καρκίνο, λοιπόν, ισχύουν αυτά που είπαμε και πριν, δηλαδή ότι η ζωή του ανθρώπου και η επιβίωσή του, ο χρόνος της επιβίωσής του, δεν εξαρτάται από τον πρωτοπαθή όγκο που γέννησε την μετάσταση, αλλά από τη μετάσταση καθεαυτή. Οπότε στρέφουμε την προσοχή μας από τον πρωτοπαθή στην μετάσταση και πολεμάμε τη μετάσταση. Και έχουμε πολλούς τρόπους, χημειοθεραπεία, εμβολισμούς. Οι μεταστάσεις χειρουργούνται. Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Να φανταστείτε ότι μέχρι τη δεκαετία του 90 το ύπαρ ή του 80 καλύτερα το ύπαρ δεν χειρουργείτο. Οδηγούσε σε απίστευτες αιμορραγίες και θάνατο ή όχι καλά αποτελέσματα. Σήμερα αφαίρεση των μεταστάσεων στο καρκίνο του παχαίου εντέρου, των μεταστάσεων στο ύπαρ, μπορεί να οδηγήσει 35 με 40% πενταετή επιβίωση. Πρακτικός ίαση δηλαδή, έτσι. Μάλιστα. Βέβαια αυτό με τη βοήθεια των σωστών χημειοθεραπευτικών χειρισμών, με τη βοήθεια των σωστών ογκολόγων, με τη βοήθεια του επεμβατικού ακτινολόγου, ο οποίος θα μας κάνει τους εμβολισμούς, θα κάνει τα ablations που λέμε, τις θερμοκαυτηριάσεις να το πω έτσι, ή καυτηριάζει με άλλο τρόπο. Έχουμε λοιπόν πολλά μέσα και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, ειδικά στο μεταστατικό καρκίνο. Τώρα πόσο συχνός είναι όμως ο καρκίνος στο ύπαρ? Στο λεγόμενο σηκώτη. Η συχνότητα του εξαρτάται από τη συχνότητα του πρωτοπαθούς. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο μαστός, ο καρκίνος του μαστού, αφορά μία στις 11 γυναίκες στην Ελλάδα, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή, ένα ποσοστό από αυτές τις γυναίκες θα κάνουν και μετάσταση στο ύπαρ, έτσι. Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου ομοίως. Θα ήθελα λίγο να πούμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, μερικά πράγματα για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ωραία, να γυρίσουμε πάλι στην ογκολογική χειρουργική σαν τίτλο, για να μείνουμε εκεί, στο πάγκρεας. Πείτε μας περισσότερα πράγματα. Ναι, ήθελα να πω ότι έχουμε κάνει μεγάλα άλματα στους θεωρούμενους ανεγχείρητους καρκίνους του παγκρέατος. Mm-hmm. Ο
καρκίνος του παγκρέατος, οι καρκίνοι του παγκρέατος γενικά, θεωρούνται ανεγχείρητοι και είναι πολλές φορές γιατί κάνουν γρήγορες μεταστάσεις. Γρήγορα δηλαδή κάνουν μετάσταση στο ύπαρ, στο σηκώτη. Οπότε και η πρόγνωση είναι. Η πρόγνωση είναι άσχημη εκεί. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν δεν έχουμε χειρουργικό μέσο, χειρουργικό όπλο στις μεταστάσεις του ύπατος, στο ύπαρ, όταν πρόκειται το πρωτοπαθές να είναι το πάγκρεας εννοώ. Mm-hmm. Αλλά έχουμε μόνο τη χημειοθεραπεία. Θέλω όμως να εστιαστούμε λίγο, γιατί δεν το αναφέραμε καθόλου και είναι ένα, ξαναλέω, μεγάλο άλμα που γίνεται το τελευταίο καιρό, στον ανεγχείρητο καρκίνο του παγκρέατος που θεωρείται ανεγχείρητος επειδή αναπτύσσεται στις φλέβες και τις αρτηρίες που είναι στην γειτονιά του παγκρέατος. Και τέτοια είναι η αρτηρία του ύπατος, η υπατική αρτηρία, η άνω μεσεντέριος αρτηρία που τροφοδοτεί το λεπτό έντερο και η πιλέα φλέβα που τροφοδοτεί το ύπαρ. Πολύ εύκολα και γρήγορα λυθούνται, όπως λέμε, ένα από αυτά τα αγγεία ή και περισσότερα, και αυτό θεωρείται ανεγχείρητο. Σήμερα έχουμε δύο τρόπους με τους οποίους σε πολλούς ασθενείς ξεπερνάμε αυτό το εμπόδιο. Ένα εμπόδιο που, αν συνεχίσει να υπάρχει, αν συνέχισε να υπάρχει, οδηγεί σε 3-4 μήνες επιβίωση μόνο, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι ένα εμπόδιο απλό. Με τις κατάλληλες χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες κάνουμε το λεγόμενο, την λεγόμενη υποσταδιοποίηση. Συρρυκνώνεται ο όγκος, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, σήμερα μπορούμε με τις κατάλληλες τεχνικές να βγάζουμε μαζί με τον όγκο του παγκρέατος, να βγάζουμε και την φλέβα που διηθείται. Mm-hmm. Το αγγείο που διηθείται και να το αντικαθιστούμε με ένα μόσχευμα. Φλεβικό. Και έτσι λοιπόν καρκίνοι που ήταν ανεγχείρητοι τώρα έχουν γίνει εγχειρίσιμοι. Πολύ σημαντικό. Και αυτό. Οδηγούμαστε σε 2-3, σπανίως 4 χρόνια επιβίωση. Μα και αυτό έγινε επειδή υπήρχε η κατάλληλη μεθοδολογία αντιμετώπισης και στρατηγικής. Και ανάπτυξη της τεχνικής. Ακριβώς. Γιατί σας πληροφορώ ότι αυτό που μόλις σας είπα για αφαίρεση της πηλαίας φλέβας, των διεθυμένων αγγείων δηλαδή, στην Ευρώπη γίνεται σε καμιά δεκαριά κέντρα και στην Αμερική σε άλλα 12, ξέρω εγώ. Δεν είναι κάτι, δεν είναι κοινή πρακτική αυτό που λέμε τώρα. Μα είναι έτσι. Και σπάνιος ένας τέτοιος καρκίνος. Εμείς σπάνιος, αλλά είναι πολύ σπάνια και η αφαίρεση της πηλαίας φλέβας. Εμείς το κάνουμε 5-6 χρόνια τώρα. Κύριε Τσιό, το βλέπουμε δηλαδή σήμερα περισσότερα περιστατικά καρκίνος παγκρέατος σε σχέση με παλαιότερα. Βλέπουμε περισσότερα, ναι. Τα βλέπουμε επειδή έχουν διαγνωστεί ή επειδή όντως υπάρχουν περισσότερα για κάποιο άλλο. Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε διότι συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Το 1980 και το 70 δεν είχαμε τον αξονικό τομογράφο τόσο διαδεδομένο. Δεν υπήρχε. Και δεν ήταν και καλής ποιότητας οι πρώτοι αξονικοί τομογράφοι που υπήρξαν για να μας διαγνώσουν καρκίνους του παγκρέατος εν προκειμένου. Σήμερα όμως το έχουμε αυτό. Άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Ξέρουμε όμως ότι ο καρκίνος του παγκρέατος έχει αυξητική τάση. Έχουμε καλά νέα από τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνει κολονοσκόπηση συχνά. Mm-hmm. Οπότε τι γίνεται, διαγιγνώσκονται πολύποδες προκαρκινικοί, οι οποίοι αν αφινόντουσαν και δεν βγαίνανε με την κολονοσκόπηση θα οδηγούσαν σε καρκίνο του παχαίου σεντέρου που τώρα δεν οδηγούν. Μάλιστα. Και έτσι έχουμε ένα τεράστιο όφελος από εκεί. Τώρα, η αξιολόγηση των συγγενών, πόσο σημαντική είναι η αντιμετώπιση για να αξιολογηθεί πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ένας τέτοιος καρκίνος. Εκ μέρους των συγγενών του ασθενή. Ακριβώς. Κοιτάξτε, εκ μέρους των συγγενών του ασθενή δεν μπορεί να αξιολογηθεί όλο το γεγονός. Οι συγγενείς αυτό που οφείλουν να κάνουν και πρέπει να κάνουν να πάνε να βρουν τη σωστή χειρουργική ομάδα. Χειρουργούς δηλαδή, οι οποίοι όσο πιο διαπιστωμένα γνωρίζουν καλά το αντικείμενο το συγκεκριμένο από το οποίο πάσχει ο ασθενής τους, ο συγγενής τους, ο άνθρωπός τους. Νομίζω το είπαμε και πριν, αλλά το να πάει κάποιος με καρκίνο του παγκρέατος, έναν χειρουργό ο οποίος έχει κάνει 3.000 χολοκυστεκτομές, δεν σημαίνει κάτι. Είναι εμπειρότατος στις χολοκυστεκτομές, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και έμπειρος στο πάγκρεας. Είπαμε πριν ότι τα διεθνή στάνταρτ μας λένε ότι πρέπει να έχουμε πάνω από 15 με 20 εγχειρήσεις παγκρέατος, εν προκειμένου που ρωτάμε για το πάγκρεας, κάθε χρόνο για να θεωρηθεί μια ομάδα έμπειρη στο πάγκρεας. Αλλιώς δεν θεωρείται έμπειρη στο πάγκρεας. Πολύ απλά. Τώρα, σε σχέση με το καρκίνο του παγκρέατος, γιατί ακούμε όλο και πιο συχνά ότι είναι ανεγχείρητος? Γιατί όπως είπαμε και πριν, οι μεταστάσεις γίνονται νωρίς στο ύπαρ, γιατί είναι η θέση του παγκρέατος τέτοια. Mm-hmm. Είναι δίπλα στις μεγάλες φλέβες που τροφοδοτούν το ύπαρ και εύκολα τα καρκινικά κύτταρα μπαίνουν στις φλέβες αυτές και διασπείρονται, διαχέονται στο ύπαρ. Και δεύτερον, διότι δίνει συμπτώματα αργά, πολύ αργά,
σε περιπτώσεις δηλαδή που είναι ήδη μεταστατικός, έτσι. Γι' αυτό ως επιτοπλίστων θεωρείται ανεγχείρητος. Πάρα πολλές φορές είναι, δυστυχώς, το είπαμε πριν, μεταστάσεις το είπα πολλές, αλλά πάρα πολλές φορές δεν είναι, γιατί εμείς το καθιστούμε εγχειρήσιμο. Πώς? Με προεγχειρητική χημειοθεραπεία και με προηγμένη τεχνική αφαίρεση της πηλαίας φλέβας. Οπότε να τονίσουμε τα πλεονεκτήματα της επιλογής και της αξιολόγησης του ασθενή και των συγγενών για να βρούνε την ομάδα αυτή η οποία είναι και εξειδικευμένη για να χειρουργήσουν ή να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Η πλέον κομβική απόφαση της οικογένειας και του ασθενή είναι η επιλογή της σωστής χειρουργικής ομάδας. Δημοσιεύτηκε ένα άρθρο προ δύο μηνών, στα τριών μηνών, στα Annals of Surgery, που είναι το πλέον αναγνωρισμένο χειρουργικό περιοδικό του κόσμου, το οποίο λέει ότι ασθενείς οι οποίοι ταξιδεύουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, επειδή πάνε σε μια πολύ καλή ογκολογική ομάδα να λύσουν ένα πρόβλημα, έτσι, ειδικά παγκρέατος, για παγκρεατεκτομή μιλούσαν, έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το να το κάνουν στην περιοχή των 20 μιλίων γύρω από τη γειτονιά τους. Γιατί αυτό? Γιατί είναι referral center, είναι κέντρο αναφοράς. Πάνε και βρίσκουν ένα κέντρο αναφοράς δηλαδή. Έτσι. Όχι για ψυχολογικούς λόγους. Όχι. Είναι καθαρά χειροπιαστό. Είναι καθαρά χειροπιαστό. Ναι, γιατί μπορεί να τυχαίνει το κέντρο αναφοράς να είναι και κοντά στο σπίτι τους. Άμα είναι, ναι. Αλλά αν δεν είναι, μιλάμε τώρα. Ναι, έτσι όπως το θέσατε. Ωραία. Οπότε τονίζουμε εδώ στην εκπομπή Face to Face πόσο σημαντική είναι η επιλογή, ειδικά της πρωτογενές καταστάσεως, να πάνε σε ένα εξειδικευμένο γιατρό, να χειρουργήσει ένας ο οποίος ειδικεύεται στον όγκο, η εγκολογική δηλαδή χειρουργική ομάδα, και όχι απλά σε μια γενική χειρουργική για... Έμπειρη κατά τα άλλα. Έμπειρη σίγουρα, γιατί για να υπάρχουν καταρχήν και να έχουν επιλεχθεί και από το κέντρο φυσικά της Αθήνας και αναγνωρίσιμο, γίνεται επειδή μόνο και μόνο έχουν κάνει τόσα πολλά χειρουργικά. Θέλετε να μας δώσετε συμβουλές, να δώσετε τι συμβουλές θα δίνετε στους τηλεθεατές που πιθανόν να πάσχουν από κάποιο όγκο του πρωτοκολλήματος. Οι συμβουλές είναι η επιλογή, ξαναλέω για πολλωστή φορά, έμπειρης ομάδας που μπορεί να ασχοληθεί διαπιστωμένα με το είδος του προβλήματος που υπάρχει. Έτσι. Και η εμπειρία, πρέπει να ψάχνουμε για ειδική εμπειρία, όχι γενική εμπειρία. Σωστά. Το ότι έχω εμπειρία κάπου δεν σημαίνει ότι έχω εμπειρία παντού. Έτσι. Πάντως εσείς έχετε εμπειρία και στο πάγκρεας, πάνω απ' όλα οτιδήποτε έχει να κάνει με το πεπτικό σύστημα. Και να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τσιώτο, Γρηγόρη Τσιώτος, που ήρθατε στο Face to Face. Μας τιμάτε με τις γνώσεις σας. With your knowledge, και ο Mayo Clinic, Rochester. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουμε πάντα γιατρούς από το Mayo Clinic, έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε εδώ πιστά στην εκπομπή Face to Face. Γεια σας από εμάς. Face to Face. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κρυσταλλοθεραπεία. Καλεσμένη έχουμε την ηθοποιό και μοντέλο, την Αναστασία Τσιλιμπίου. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Πολύ καλά. Έχετε να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας για την κρυσταλλοθεραπεία. Το πρόγραμμά σας είναι γεμάτο στρες, γεμάτο άγχος, όλα αυτά που βιώνει ο κάθε άνθρωπος φυσικά. Αλλά μία ηθοποιός έχει πολύ περισσότερο, έτσι είναι. Ναι, εννοείται. Και όπως γνωρίζετε, από 8 χρονών ασχολούμαι με αυτό το χώρο και όσο μεγαλώνω, οι απαιτήσεις και το άγχος μεγαλώνουν. Γι' αυτό και εγώ γνώριζα για την κρυσταλλοθεραπεία και επέλεξα να τη δοκιμάσω και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί από τότε βοήθησε πολύ το άγχος μου να εξαλειφθεί. Φυσικά, είδαμε ότι επίσης πολλές εκφράσεις πρέπει να πάρετε με το πρόσωπό σας, χαμόγελο, κλάμα. Όλες αυτές οι εκφράσεις δημιουργούν και μία ένταση σε όλο το σώμα. Από πού προέρχεται το Crystal Bed? Κάζατε Ντομινάκιο Αμπατζιάνια της Βραζιλίας. Ο μεγάλος θεραπευτής στη Βραζιλία είναι ο John of God. Εδώ τον βλέπουμε την Oprah Winfrey που του έχει πάρει συνέντευξη. Ο John of God χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους θεραπείας. Κάποιος από αυτούς είναι και η κρυσταλλοθεραπεία. Από τι όμως αποτελείται? Στην ουσία ήταν ένας μεγάλος κρύσταλλος που χωρίστηκε σε 7 κομμάτια των κρυστάλλων quartz, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας κοντά στη σπηλιά της Αμπατζιάνια της Βραζιλίας, που συνεχίζουν όμως να δρούνε σαν μια ενιαία μονάδα μέσα από το φως που διαθλάται, μέσα από τα ειδικά χρωματικά φίλτρα που πέφτουν επάνω στο θεραπευόμενο. Τώρα, ο θεραπευόμενος βρίσκεται
ξαπλωμένος κάτω και έτσι γίνεται η θεραπεία. Τώρα, τι συνδυάζει το Crystal Bed? Δεν είναι ένα απλό εργαλείο, είναι ένα πολύ εργαλείο. Συνδυάζει χρωματοθεραπεία και φωτοθεραπεία, τα οποία διαθλάται δέσμες φωτός μέσα από τους κρυστάλλους. Έτσι, εσείς πώς νιώσατε? Ξάπλωσα και έκανα έναν βαθύ αλλά πολύ όμορφο ύπνο, γιατί βρέθηκα σε σκέψεις με τον εαυτό μου, έφτασα σε σκέψεις που ούτε εγώ είχα κάνει ξανά και ηρέμησα και ένιωσα ένα έντονο όμορφο συνέστημα στο θυροειδή μου και στην καρδιά μου, αλλά και στο στομάχι μου. Έτσι, αυτά τα ειδικά χρωματικά φίλτρα που αφήνουν το φως να περνάει μέσα τους και μέσα έχουμε την κρύσταλλο θεραπεία. Τώρα, άραγε έχουμε μια ολιστική εξισορρόπηση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό μας δίνει το Crystal Bed και μάλιστα τα αποτελέσματα γίνονται γρήγορα, αισθητά, μετά από μόλις λίγα λεπτά. Τώρα, να πούμε λιγάκι πώς δρά το Crystal Bed. Το φως που διαθλάται μέσα από τους κρυστάλλους μεταδίδει στο θεραπευόμενο τις συχνότητες των κρυστάλλων. Οι κρύσταλλοι όμως αυτοί είναι μία πέτρα, ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε οι κρύσταλλοι ζουν τη δική τους πραγματικότητα και έχουν εντελώς διαφορετική σχέση με το χρόνο από εμάς τους ανθρώπους. Οπότε είναι και ένας πολύ καλός τρόπος επίδρασης πάνω στο θέμα της αντιγύρανσης. Όπως εμείς οι γυναίκες μας απασχολεί πολύ αυτό το θέμα. Αν και άντρες, έτσι δεν είναι? Εσείς είστε πολύ νέα φυσικά, κυρία Τσιλιμπίου, αλλά μετά από κάποια χρόνια θα φαινόσαστε ακόμα πιο fresh και ακόμα πιο ζωντανοί. Λοιπόν, συντονίζουν τη δομή του νερού μας. Όλα αυτά μέσα στο κύτταρα, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία για ασθένεια διαγράφεται σε κυτταρικό επίπεδο και όσο προχωράνε οι συναδρίες, τα αποτελέσματα μονιμοποιούνται. Τώρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εξισορρόπηση όλων των ενδοκρινών αδένων, των κρυστάλλων, τα οποία μπαίνουν και στα τσάκρα μας. Γι' αυτό είπατε κι εσείς, αισθανθήκατε μια ζεστασιά. Πώς αισθανθήκατε για το θυροειδή? Ένιωσα σαν κάτι να με ακουμπάει, κάτι, ένα όμορφο συνέστημα ένιωσα και ένιωσα πάρα πολύ ανακουφισμένη ύστερα από τη θεραπεία. Έτσι, γιατί γίνεται αυτή η εξισορρόπηση της παραγωγής διαχείρισης ορμονών, βελτίωση λειτουργίας της συνεργασίας όλων των συστημάτων του οργανισμού μας. Επιγραμματικά θα πούμε ότι οι κρύσταλλοι αυτοί μπαίνουν μέσα στα τσάκρα, δημιουργούν ηρεμία του νευρικού συστήματος, πλήρη ανανέωση του οργανισμού, μόνο με μία συνεδρία. Χαλαρώνουμε πάρα πολύ. Πιο βαθύ ύπνο, βελτίωση στην πίεση της καρδιάς, βελτίωση στις δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος. Είχατε και πρόβλημα με το στομάχι σας, έτσι δεν είναι? Ναι. Σας βοήθησε εκεί? Ναι, πάρα πολύ. Την επόμενη μέρα, μάλιστα, ένιωθα πολύ καλύτερα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, η βελτίωση του ανοσιοποιητικού με τα 7 τσάκρα είναι αυτά που επιδρούν σε όλους τους τομείς του οργανισμού μας. Το νευρικό σύστημα τώρα ενεργοποιείται ο εγκεφαλικός φλοιός του εγκεφαλικού συστήματος και υπάρχει μια βαθιά χαλάρωση όλου του νευρικού συστήματος. Γίνεται μια εξισορρόπηση και έτσι τα όνειρά μας γίνονται πολύ πιο έντονα και επειδή βελτιώνει τη μνήμη, θυμόμαστε τα όνειρά μας. Επίσης, ξυπνάμε πολύ πιο εύκολα την επόμενη μέρα. Έτσι δεν είναι? Και εσείς ξυπνήσατε πολύ καλύτερα? Ναι, το πρωινό ξυπνήμα είναι πολύ δύσκολο για μένα, αλλά την επόμενη μέρα ήταν ακόμη και πιο ευχάριστο να ξυπνήσω και ένιωθα ξεκούραστη και είχα πολύ ενέργεια θετική. Πολύ καλό αυτό, γιατί ο συντονισμός, όπως είπαμε, των εγκεφαλικών κυμάτων για πιο βαθύ ύπνο είναι μια διαδικασία φυσική. Οπότε αυτό που πετυχαίνουμε είναι μια θεραπεία η οποία φτάνει μέχρι και το πυρήνα του DNA μας. Έτσι, δεν ήταν? Ναι. Και για σας η εμπειρία? Ναι, μάλιστα την επόμενη μέρα είχα όλο θετικές σκέψεις και θετική ενέργεια και ό,τι αρνητικό δεχόμουν από τους γύρω μου, το δεχόμουν και το αντιμετώπιζα πάρα πολύ ήρεμα και χαλαρά. Σωστά. Οπότε βελτιώνει όχι μόνο τη μνήμη, αντιγύρανση, θυροειδή, καρδιά, όλα αυτά τα ενεργειακά 7 τσάκρα, τα οποία όταν μπλοκάρουν και πιέζουν τον οργανισμό, δημιουργούνται έτσι και οι παθήσεις. Ναι. Σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο που ήρθατε στην εκπομπή face to face και μας μιλήσατε για την κρυσταλλοθεραπεία. Και εσείς, ό,τι ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να πάρετε την εκπομπή μας. Γεια σας από εμάς.